Γιάννη Γιάννης αντινάβαρχο αντινάβαρος εν αποστρατεία, τον οποίον τον παρέλαβε η Μιλίατ, σωστόν, το διαβάσατε αυτό. Βεβαίω, το διάβασα, εδώ το έχω μπροστά μου. Λοιπόν, Κάνετε να... Κάνετε συλλογή δημοσιευμάτων τουρκικών για την. Όχι, μου το δώσετε τώρα που ήρθα. Α, 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 το α δεν είναι. Από το δική το μας θα... τη δική μα συλλογή. Διαβάζω τι λέει. Διαβάζω τη λέει. η Μιλιέτ. Ε. Τι λέει η Μιλιέτ. Α αποφασίσει ο ελληνικό λαό εάν ο Έλληνα αντινάβαρχο Γιάννη Εγκολφόπουλο, που δεν μπορούσε να ξεχάσει την καταστροφή του Καρντάκ, εννοεί των ημείων, να πυροβολήσει τι γέφυρε στην Κωνσταντινούπολη έναν πολιτικό στόχο είναι συμβατή με τον νόμο του πολέμου ή τη γενναιότητα. Είσαι γενναίο τώρα. Λέζα, ποιες, κατά ποιε γέφυρε εσύ μάθεψε να άρχισε να τι κουνετσιδίξει, Ποιε γέφυρε επιτέθηκε. <laughs> λοιπόν, κοιτάξτε, όταν κάθε μέρα απειλούν και yeah. κατά κάθε μέρα. Ο πρόεδρο Ερντογάν είπε: Θα σα στείλω πύραυλο στην Αθήνα. Ναι. Ο πύραυλο στην Αθήνα πού θα πάει, Σε στρατιωτικέ εγκαταστάσει που λέει ο αρθρογράφο. Δεν πάει, πάει στο τους... Πολεμικό Μουσείο. Λέει μόνο Α... σε... Να προσέχει, λέει, μόνο ο Δένδια, να προσέχει ναι, ο Μητσοτάκη ναι. και εσεί ναι. από ό,τι κατάλαβα να προσέχει. Τα έβαλε λοιπόν με αυτού του οποίου του έχουν πει αρκετέ αλήθειε. Ναι. ναι, εντάξει. Ο Μεν Πρωθυπουργό και ο κύριο Δένδιας του έχουν κόψει κάθε στρατιωτική και κάθε διπλωματική προσπάθεια που πάνε να κάνουν. Βρίσκουν συνέχεια τείχο μπροστά του. Ε, και εγώ απλώ του θύμισα ότι ξέρετε κάτι, μην απειλείτε πολύ, διότι μπορεί να συμβούν και άλλα πράγματα. Αλλά όταν γυρνάει και με λέει ότι εάν το κτύπημα πολιτικών στόχων είναι. Γενναιότητα, ε, ε, γενναιότητα και συμβατό με τον πόλεμο. Και οι σκοτομοί που γίνονται στο Ιράκ. Το καλοκαίρι σκοτώσαν 15 άτομα. τουρίστες. Ε, κατά λάθο λέει αυτό. Αυτό έγινε κατά λάθο. Ε, και σε εμά μπορεί να γίνει κατά λάθος. Εντάξει, Όλα γίνονται κατά λάθο στον πόλεμο. Ναι. Κανένα. Λοιπόν, αυτέ λοιπόν οι ωραίε εκφράσει. Ε, ακούστε, δεν περνάνε. Αυτό που το γράψε, τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Εγώ θα πω ναι. Το θέμα των ημείων πραγματικά μας έχει κοστίσει ηθικά. Αλλά δεν απευθύνομαι σε αυτούς, γιατί αυτοί κάνουν καλά τη δουλειά τους. Απευθύνομαι στο εδώ πολιτικό σύστημα να μην ξανασυμβεί. Διότι αν ξανασυμβεί δεν υπάρχει συγχώρεση. Το Δίσεξ Μαρτίν δεν συγχωρείτε. Ε, Ναυαρχέ, άσε τώρα τις θεωρίες και παίρνουμε ποιες γέφερες θα χτυπήσουμε όλε του Βοσπόρου. Θα κόψουμε και τον Δαρδανιλίνο. Θα, χτυπ... θα, κοπεί όλη η, δι... η Ανατολική Τουρκία από, τη... Από, τη θράκ... από την Ανατολική αν τρακ... Τουρκία. Ε, αν, αν τολμήσουν για να κάνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε, αυτό, ναι. αυτό υπόθηκε όταν πρώτο ο κύριο. Ναι. Ε, ε, ο αντιπρόεδρος, ο ο αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ο... του κόμματος Μάς. της... Ε, 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 ο κύριος Τσελίκ. τσελίκ. Ο κύριος Τσελίκ. Όταν ο κύριος Τσελίκ, μετά την άσκηση που κάνανε Εκεί απέναντι από το ενώ και βγήκε και ο κ. Ερντογάν και είπε: Κοιτάξτε τι δυνάμει έχουμε. Μια λογική αυτή να κάνει μια διαφήμιση των δυνάμεων. Βγαίνει ο κ. Τσελίκ χωρί να είναι θεσμικό, χωρί να είναι τίποτα. πετάγεται και λέει: Ξέρετε, θα έρθουμε νύχτα σε ελληνικό νησί. Ευθεία απειλή. Θα έρθουν νύχτα πώ θα έρθουν, Θα έρθουν δίνοντα καραμέλε στου κατοίκου, ή θα <σχωσίλω> μοιράζουν κουφέτα και λουκούμια. Ναι. Τι, απαντάτε, τι απαντάτε σε αυτό, Ότι δεν μπορούν να έρθουν σε νησί πρώτα. Δεν μπορούν, ούτε τι δυνατότητε έχουν, αλλά δεν μπορούν να ανέβουν. Αλλά αν ανέβουν και κάνουν αυτή την κίνηση πρώτη, τότε αυτό έχει επιπτώσει. Διότι και αυτοί χτυπάνε ένα πολιτικό στόχο. Δεν χτυπάνε ένα στρατιωτικό στόχο, πάνε σε ένα νησί κατοικημένο ή οπουδήποτε αλλού να δημιουργήσουν θέμα. Επιτίθεται κατά τη Ελλάδο. Είναι ευθεία επίθεση. Σε αυτό λοιπόν του είπα, κοίταξε, σύνερθε, γιατί άκου να δει, εδώ έχουμε και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να συμβούνε. Από εκεί λοιπόν το πήρε πρώτη η Χουριέτ, ναι. Η οποία με έβγαλε ότι είμαι θρασή, ότι είμαι τόνο, ότι είμαι άλλο πρωτοσέλιδο. Τώρα ναι. που προχθέ ξανά έγινε μια κουβέντα και υπόθηκαν αυτά τα πράγματα, έπιασε ο ορθογράφο. Αλλά ο ορθογράφο όμω μιλάει για αυτού που ενοχλούν το τουρκικό κατεστημένο και τι τουρκικέ αιτιάσει. Δηλαδή του πρώτη... ενόχλησε αυτό που είπα. Βεβαίω του ενόχλησε. Για ξέρετε γιατί του ενόχλησε. Πρώτον, διότι νομίζουν ότι είναι άτρωτοι. Ο ταϊφούν, όπω σα έχω πει και εδώ και το έχουμε εξηγήσει, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Εγώ αμφισβητώ ότι υπάρχει. Είναι θεωρητικό. Το σκάλπ όμω υπάρχει. Το σκάλπ υπάρχει και κάνει ζημιά. Και είναι αποδεδειγμένο ότι κάνει Θα ζημιά. Να του πάρουμε το σκάλπ. Τελείωσε. Το σκάλπ όμω, ναι. ακούστε γιατί σε ενοχλεί. Ναι. Διότι το σκάλπ ή τα άλλα βλήματα που έχει τα τελευταία χρόνια, δεν αντιμετωπίζεται από του Τούρκου. Δεν υπάρχει αντιμετω... τρόπο αντιμετώπιση. Αντιπυραυλικό, συστηματικό του δεν, δεν υπάρχει. Δεν εντοπίζονται από αυτά τα συστήματα που έχουν. Ούτε από του περίφημου που <laughs> απεδείχθησαν <laughs> ότι δεν μετράνε πουθενά τώρα στον πόλεμο τη Ουκρανίας. Αλλά γιατί τα λέει αυτά για μα. Για τα Μα αυτά... δεν τα λέει για μας, για σένα για... τα λέει. Όχι και να σας πω κάτι άλλο, η απάντηση είναι ξεκάθαρη δική σας, ότι εμείς μόνο αν προκληθούμε. Ε, βέβαια, μόνο αν προκληθούμε. Τι θα τρελήμαστε, να πάμε κάνουμε πόλεμο, τι είμαστε. Κάτε, δεν... θέλεις στην Ελλάδα, κανένας κάνει πόλεμο. Τόσα έχουμε περάσει. Δεν ξέρουμε και τόσα πληρώνει ο ελληνικό λαός για αυτό το πράγμα, για να επανέλθουν οι ενόπλε δυνάμει εκεί που πρέπει να είναι. Αλλιώ θα προκληθούμε, θα πάνε να κάνουν απόβαση σε νησί ή απειλούν οι νησί ότι θα στείλει ο ίδιο ο κ. Ερντογάν. Ναι, 100 φορέ Θα Συνέχεια. στείλω 100 φορέ και οι άλλοι λένε θα έρθουμε νύχτα. Αυτά λοιπόν τι είναι, πού θα έρθουν νύχτα, Να μοιράσουν λουκούμια και λουλούδια στον κόσμο. Δεν κατάλαβα. Όπω λοιπόν, έρθει νύχτα. Θα τον φάει το μαύρο το σκοτάδι. Πέστα, πέστα να Θα το πάει το μαύρο το σκοτάδι. Αλλά και την άλλη μέρα αυτό του έχω πει. Ναι. <laughs> και το, αυτό που είπα για τι γέφυρε έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ο συμβολικό χαρακτήρα είναι ότι εάν επιτεθούν σε χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρα μέλο του ΝΑΤΟ, με συμμαχίε με το ένα μετάλλο, κόβεται κάθε γέφυρα και προ τα συμβολικά μιλούσε δηλαδή. Α, Όχι, και πραγματικά μιλούσε. Α, και θα την κρεμμύσει και είναι και συμβολικό. Βεβαίως, βεβαίως. βεβαίως. Μαρία, μα βλέπω πρωτοσέλιδο αύριο πάλι α. στη Μιλιέτ. Γεια σα, κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα. Ναι, Χθε αναδείξαμε πάλι το τι έγραφε η Μιλιέτ, πάλι για εσάς, Γιατί έχετε γίνει στόχαστρο, και όχι μόνο από τη Μιλιέτ και τη Χουριέτ που αναφέρατε, ακόμη και στι εκπομπέ, τα βράδια που γίνονται, το όνομά σα παίζει παντού. Γιατί αυτό που είπατε είναι κάτι πολύ ήχηρο. Πείραξε αρκετά του Τούρκου.